Δεν σκέφτηκες ότι μπορεί να περνούσες όλη τη ζωή στη φυλακή? Δεν με νοιάζει, μωρό μου. Δεν με νοιάζει. Αυτός θέλει να σε πάρει μαζί του. Στον άλλο κόσμο, δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αλλά θα πρέπει πρώτα να περάσει πάνω από το πτώμα μου. Έλα, ηρέμησε. Ηρέμησε. Να σου φέρω κάτι. Μερή. Καλά είμαι, βέβαια. Μισό ηρεμιστικό. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Ναι, το βλέπω, δεν το βλέπω. Όχι, ειλικρινά είμαι. Λαρία. Όλοι μας θέλουμε να τελειώνουμε τον Άγγελο. Αυτό που πήγες και έκανες ήταν πάρα πολύ επιπόλαιο. Το θέμα είναι να βγει από τη μέση, αλλά χωρίς να παθήσει μια κανένας μας. Ε, βέβαια, να καταστραφεί μόνο αυτός. Ο Αντώνης μπήκε μπροστά. Οι μπράβοι του πήγαν να πυροβολήσουν και ο Αντώνης μπήκε μπροστά. Δεν το αξίζω. Μα τι λες τώρα, τι είναι αυτά που λες? Δεν θέλω να πάθει κανένας κακό. Αργεί να πάθεις κάτι, αγάπη μου. Τίποτα δεν θα πάθω, τι λες? Ξεχνάς τι έχω περάσει και να είναι. Σώα και αυλαβείς. Και στα καλύτερά μου, γι' αυτό σου λέω. Τώρα που πλησιάζει το τέλος, τώρα θα πάθω εγώ κάτι. Τα νεύρα όλων μας είναι χάλια. Δεν είμαστε καλά καθόλου. Εσύ, αγάπη μου, να τα παίρνεις λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, έτσι. Στην κατάσταση που είσαι, πρέπει να προσέχεις. Και τι θες να κάνω, ρε Αντρέα? Έχει δίκιο ο Αντρέας. Δεν υπάρχει λόγος να ρίψω κινδυνεύσεις να χάσεις πάλι το παιδί για τον Άγγελο. Σας το λέω, σας το λέω, σας το ξαναλέω. Δεν είναι ο Άγγελος πίσω από όλα αυτά. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Αυτός πρέπει να είναι, Ιάκωβε. Αυτή η μέθοδος έχει την υπογραφή του. Μα τι λες, σε παρακαλώ, δεν έκανα τίποτα. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Πώς μπήκες μπροστά μου, χωρίς να το σκεφτείς? Και καλά, αν το σκεφτόμουν, μπορεί και να μην έμπαινε. Το διακομωδείς. Αλλά δεν με πείθεις. Αυτό που έκανες δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Κλέρι. Όλα όσα μου έχεις πει όλο αυτόν τον καιρό, με μια σου κίνηση το έκανες πράξη. Σε ευγνωμονώ. Σε ευγνωμονώ για ό,τι νιώθεις για μένα. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, γι' αυτό το έκανα. Συγγνώμη, εσύ όμως συνειδητοποίησες τι έκανες. Κατάλαβες τι πήγες να κάνεις. Ήθελα να σώσω τη Ρεγκίνα. Ο Άγγελος διαισθάνεται ότι ίσως πολύ γρήγορα θα πάει στον άλλο κόσμο και θέλει να την πάρει μαζί του. Και αυτό δεν θέλω να το αφήσω να γίνει. Μη φοβάσαι. Η Ρεγκίνα δεν είναι μόνη της, έχει το στράτο, έχει όλους εμάς. Θέλω να σου μιλήσω. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει. Τι γίνεται, παιδιά? Πες μου, σηκού. Ήμουνα μικρότερη από την αδελφή μου, από τη μητέρα της Ρεγκίνας. Ναι, το ξέρω αυτό. Και το καμάρι του πατέρα μου. Ήμουνα πολύ καλή μαθήτρια. Τελειώσαμε άριστα το σχολείο. Πριν καν γίνω 18 χρονών. Και ο πατέρας μου με έστειλε για σπουδές στο Λονδίνο. Φαντάζομαι μια τεράστια αλλαγή για μια τόσο νέα κοπέλα, ε? Να, δεν ξέρω, μπορεί να. Μαγεύτηκα από την πόλη. Το ξέρω αυτό που λες. Κι εγώ το ίδιο όταν πήγα εκεί να σπουδάσω.
ήμουν τόσο νέα. Και εκεί γνώρισα τον Μιχάλη του Σωτηρίου. Τον ερωτεύτηκα και... Τι ξέρεις τις συνταγές, την είπα. Ναι. Πώς είχες μείνει έγκυος που ξαναγκάστηκες να ρίξεις το παιδί. Αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση και το κενό ήταν τεράστιο. Και όταν γύρισα, τότε αφοσιώθηκα στη Ρεγκίνα και αυτό μου γλύκαινε την ψυχή. Ναι, καταλαβαίνω. Μετά πέθανε η αδελφή μου, η μητέρα της. Και από εκείνη τη στιγμή η Ρεγκίνα έγινε τα πάντα για μένα. Την ανέλαβα εγώ. Την άφησα να σπουδάσει μόνη της, όπως είχε κάνει ο πατέρας μου με μένα. Α, και ήτανε τόσο έξυπνη. Πάντα ήξερα ότι την αγαπούσες πολύ. Τώρα όμως καταλαβαίνω πόσο... πόσο είναι η ζωή σου όλη, η ίδια σου η ζωή. Μα είναι.